Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σταμάτης Πουλής, πρόεδρος εργαζομένος στο Κερπλό. Καλημέρα σας και στους δύο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, κύριε Πουλή, με συγχωρείτε πολύ, σας διακόπτω από μια πολύ ωραία στιγμή της αφήγησής σας, αλλά από το πρωί, κυρίες και κύριοι, ο δημοσιογράφος Πάρης Καρβουνόπουλος μας γνωστοποιεί ένα συμβάν το οποίο συνέβη στο Αιγαίο. Το συμβάν είναι ότι ένα εμπορικό πλοίο της Τουρκίας έπεσε πάνω σε μια κανονιοφόρο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Τώρα λοιπόν εξεδόθη ανακοίνωση του Υπουργείου Αμήνης. Κύριε Γεωργιάδη, κυρίες και κύριοι, τη διαβάζω. Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες Παρασκευής 04 Μαΐου 18 εμπορικό πλοίο προσέγγισε και επακούμβησε με την κανονιοφόρο Αρματολός στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά νησού Λέσβου, παραβιάζοντας τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Σύγκρουσης στη θάλασσα, καθώς το εμπορικό πλοίο ήταν κάτι κατά δεν βγαίνει. Δεν υπήρξαν τραυματίες ή κατάφορτο, δεν ξέρω τι λέει εδώ, δεν έχει βγει. Δεν υπήρξαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές, δεν υπήρξε μόλυνση του περιβάλλοντος. Μετά το συμβάν, το εμπορικό πλοίο, λέει η ανακοίνωση, ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε κινούμενο προς τις πλησιέστερες ακτές της Τουρκίας. Κλήση ασυρμάτου της χωρίς να, μάλλον να απαντήσει. Χωρίς να απαντήσει στις κλήσεις κανονιοφόρου Αρματολός. Του συμβάντος έχουν επιληφθεί αρμόδιες αρχές. Λέει ο 539, εμπορικό πλοίο αύξησε ταχύτητα και απομακρύνθηκε. Εμπορικό πλοίο, δηλαδή πήγε πιο γρήγορα από την κανονιοφόρο. Εμπορικό πλοίο. Είναι όλο περίεργο. Κατάφορτο. Είναι περίεργο λίγο αυτή. Τι να σας πω. Συνήθως μια κανονιοφόρο μπορεί να απειλήσει ένα εμπορικό πλοίο, όχι ένα εμπορικό πλοίο με κανονιοφόρο. Την ανακοίνωση υπογράφει ο αντιπλοίαρχος Σπυρίδων. Ναι. Την ανακοίνωση, η κανονιοφόρος Αρματολός συνεχίζει την αποστολή. Την ανακοίνωση υπογράφει ο κύριος Σπυρίδων Πολάτος, αντιπλοίαρχος πολεμικού ναυτικού, εκπρόσωπος τύπου Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Τι να σας πω, 539 και εγώ δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, δηλαδή εμπορικό πλοίο που τρέχει πιο γρήγορα. Πάντως ήταν προφανώς ένα σοβαρό επεισόδιο. Έτσι, για να βγάλει ανακοίνωση στο γέννη δεν θα ήταν κάτι ασήμαντο. Ναι. Αλλά τώρα υπάρχουν άλλες αντιδράσεις. Και η κανονιοφόρος τι έκανε η δική μας. Δεν θέλω τώρα. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητα θέματα, θα ήθελα να πάρω προσωπικούς. Λοιπόν, το άλλο το πολύ ευαίσθητο είναι η ματιά της Νέας Δημοκρατίας στον δημόσιο τομέα. Έχετε καταιγισμό μηνυμάτων, κύριε Γεωργιάδη. Ακούστε. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να περάσει την εικόνα. Πάρα θα πει είναι ωραία αυτά που θα ακούσω τον κύριο Πουλή, αλλά θέλω λίγο να το πω αυτό. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να περάσει την εικόνα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας κοινωνικά ανάλγητος. Νεοφιλελεύθερος. Και αυτό λένε οι πολίτες, εγκλωβίζει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσέξτε εδώ. Να το πω ένα λεπτό θέλω. Όπως το μόνο που τον νοιάζει είναι να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πλουσίων, να διώξει δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Όλα αυτά είναι ψευδή. Μια κοινωνία για να πάει μπροστά, κύριε Πρωτοσάλτε, δεν θα πάει στρεφόμενος ο ένας εναντίον του άλλου. Θα πάει εξυγχρονιζόμενοι μπροστά. Αλλά εδώ απευθύνεστε σε ακροατές και ακροάτριες οι οποίοι λένε ναι, αλλά πρέπει να δουλέψει και ο δημόσιος τομέας. Μα δεν είπαμε να μην δουλέψει. Αυτό λένε. Είπαμε θα έχει αξιολόγηση. Εντάξει. Είπαμε θα έχει μετεκπαίδευση. Ναι. Είπαμε θα δουλεύει. Προσέξτε. Άλλο το να δουλέψει που είπε πολύ ωραία ο Κυριάκος που θα δουλέψει και άλλο μπαίνει ο Κυριάκος να τους διώξει. Ναι. Δεν θα τους διώξει. Νιώθουν, νιώθουν αυτοί, αυτό το κομμάτι του ακροτηρίου που είναι εδώ σε εμάς κύριε, μάλλον της κοινωνίας που είναι σε εμάς εδώ στο ακροτήριο, νιώθει αυτή την πίεση που υφίσταται από τον Τσίπρα. Όχι άδικα, δίκαια τη νιώθει. Μπράβο. Τη νιώθει δίκαια. Την βλέπει την πίεση δηλαδή που υφίσταται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εσείς και οι υπόλοιποι βουλευτές. Όλοι λέμε ότι αυτό που έχει γίνει, όχι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, από το 81 και μετά στην Ελλάδα, επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, τραχύνθηκε. Είναι ένα λάθος, μια καταστροφή. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι για πέταμα. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Τι θα και όταν κάνει μιλάει εδώ για την καταπολέμηση τη φτώχεια ο Μητσοτάκης και κάναμε αυτήν την ωραία εκδήλωση προχθές όπου αν είδατε. Ούρλιαζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άντεχε. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται το φτωχό. Μα βεβαίως τι είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή τι είναι, ο Τσίπρας ενδιαφέρεται μόνο για τους φτωχούς. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρονται. Και με πρόγραμμα. Δηλαδή μίλησε και με στοιχειοθετημένα. Με πρόγραμμα, με λεφτά, με λάστο κειμένο εισόδημα, με τα πάντα. Λοιπόν, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, λέει ο κ. Αθανασόπουλος, Ανδρέας Αθανασόπουλος, με τις παράνομες μετατραπές συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Όπως η ΚΤΥΠ. Έχουμε πει 100 φορές. Το Σύνταγμα απαγορεύει την μονιμοποίηση συμβασιούχων. Τελεία και παύλα. Δεν θα μας πω κάτι άλλο σε αυτό.
είναι αντιδραματικό. Τέρμα. Επιστρέφω στον κύριο Σταμάτη Πουλή, πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ. Και δεν έχουμε πει ακόμη και την περίπτωση της ψευδορκίας. Λοιπόν, για πείτε μου δεύτερη περίπτωση. Α, συγγνώμη, ξέχασα τον κύριο Κολομιχάλη. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας όσο μπορείς πιο γρήγορα. Καλημέρα και με πολλά προβλήματα. Φιλής Κύπρου και Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους. Ανηφόρα Κατεχάκη. Άλλη Μοσχιστού, Συγκρού, Κηφισίας, προσέξτε. Ενώ η Κηφισού πλέον έχει 15 λεπτές μόλις καθυστερεί σαν ρεύμα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Ο 104 ο Βασίλης που ξέρω ότι ξέρει από αυτά. Άρη, καλημέρα. Αν το συμβάν με το τουρκικό πλοίο δεν ήταν εχθρική ενέργεια, τότε θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος αυτά τα ήρθε και τα ακούμβησε. Σύγκρουση ήταν και στη θάλασσα υπάρχει ποσοστό συνυπευθυνότητες. Η εγκατάληψη του ατυχήματος είναι ποινικό θέμα και δεν έχει σχέση με το αστικό μέρος. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη. Επιστρέφω σε εσάς, κύριε Πουλή, πρόεδρε των εργαζομένων στο ΚΕΛΠΝΟ. Μου λέγατε λοιπόν περιπτώσεις μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν στη διάρκεια του ΚΕΛΠΝΟ από πότε έως πότε. Γιατί ο Πολάκης εξετάζει την περίοδο μόνο Αδόνιδος Γεωργιάδη. Αυτό το ΚΕΛΠΝΟ πότε ξεκίνησε να λειτουργεί? Το ΚΕΛΠΝΟ ξεκινήσει να λειτουργεί από το 1992. Από το 92. Μάλιστα. Άρα από το 92. Με σκοπό, τι είναι ο σκοπός του, να χρηματοδοτεί μέσα να κάνει ενημέρωση. Ο σκοπός του είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαφύλαξη δημόσιας υγείας, το οποίο είναι παγκοσμίως αποδεκτό και κοινή πρακτική, είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης γενικού πληθυσμού και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Αυτό γίνεται με τα μέσα ενημέρωση και γίνεται με ευρεία χρήση. Δεν γίνεται τώρα θα πώς το κάνουμε. Θα πούμε όμως κάτι ακόμη, αφού τελειώσετε λοιπόν τη δεύτερη περίπτωση. Παρακαλώ, μην σας διακόψω πάλι. Θα φέρω απλώς δύο παραδείγματα πολύ σύντομα, απλώς για να αναδείξουμε την υποκρισία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με τον κύριο Πολάκη. Δεύτερο παράδειγμα θέλω να φέρω. Ο έγκριτος συνάδελφός σας, ο δημοσιογράφος, ο κύριος Εμίλιος Λιάτσος. Ναι, ο κύριος Λιάτσος. Ο κύριος Λιάτσος. Μόνος ο Λιάτσος ή ως μέσο. Ως μέσο ενημέρωση, Παρασκευή και 13, το οποίο είχε, δεν λειτουργεί πλέον, έτσι γίνεται με τις επιχειρήσεις. Όταν κάποια επιχείρηση δεν πάει καλά, μπορεί και να κλείσει, έτσι συμβαίνει. Είχε στο πλαίσιο ενημέρωσης πάρει κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να προβάλλει τις ενημερωτικές δράσεις του ΚΕΛΠΝΟ. Δεν έχω ακούσει τον κύριο Πολάκη να τον λέει τον κύριο Λιάτσο. Δεν πιστεύω αυτό να συμβαίνει επειδή δεν κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα να το πιστέψω. Πήρε το παλιότερα. Τύπο, παλιότερα. Παλιότερα. Σου λέει δεν είναι στην παλιότερα. Περίοδο του Αδόνιδος. Κατά τέτοια περίοδο 2013-2014 που θέλω να πω ότι ο έλεγχος που γίνεται στο ΚΕΛΠΝΟ, μην ακούτε τι σας λένε, είναι μόνο για το 2013-2014 και για την ακρίβεια μόνο Ιούνιος 2013-2014. Δηλαδή μόνο εποχή Γεωργιάδη. Όλα τα υπόλοιπα δεν εξετάζονται, δεν τους νοιάζει, διότι επί της ουσίας δεν είναι αυτός ο λόγος, είναι μια πολιτική στοχοποίηση. Και εμείς θέλω να πω ότι δεν έχουμε πολιτικό λόγο που αντιστεκόμαστε. Είναι θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Πέραν του εντύπου που είναι ο κύριος Λιάτσος και δεν αναφέρθηκε, υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι δημοσιογράφοι, των οποίων τα έντυπα χρηματοδοτήθηκαν κατά καιρούς από το ΚΕΛΠΝΟ πολύ περισσότερο από ότι ας πούμε μια εφημερίδα όπως η Καθημερινή. Ήταν στο πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων συνεργασίας. Μηδέν, δηλαδή, έτσι, δηλαδή, ενώ έκαναν αυτά τα μέσα ενημέρωσης των οποίων δεν ξέρουμε δυναμικότητά τους προς την κοινωνία. Εμένα αυτό που με τρελαίνει είναι ότι πολλοί από αυτούς που έπαιρναν χρήματα από το ΚΕΛΠΝΟ και που. Εγώ δεν λέω, προσέξτε, δεν λέω παράνομα. Δεν έχω ποτέ τη λέξη παράνομα, έτσι. Παράνομα δεν ούτε θα το μαύρο πούμε. Κανείς δεν μπορεί να το πει το παράνομα. Άλλο θα ήτανε, πούμε όμως. Άλλο θα πούμε. Ήτανε. Ούτε εμείς. Την υποκρισία αναδεικνύουμε. Ο κ. Πολάκη θα λέει παράνομα. Πότε, κύριε. Προφανώς, κύριε Γεωργιάδη, όταν. Αν με το καλό και όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θα πρέπει να αντιστοιχηθεί με σοβαρή έρευνα και ο κ. Πουλής θα το εγγυηθεί αυτό εδώ τώρα που συζητούμε. Το έχουμε πει και δημοσίως πολλές φορές. Από το 1992. Έως και την τελευταία ημέρα διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ να αντιστοιχηθούν τα ποσά που έδωσε το ΚΕΠΝΟ με βάση την ακροματικότητα, τηλεθέαση ή αναγνωσιμότητα των μέσων τα οποία πήραν χρήματα από το ΚΕΠΝΟ για να κάνουν την Πολάκης, ενημέρωση της κοινής νόμης. Ο κύριος Πολάκης περιορίζει τη συζήτηση θελημένα στα μέσα ενημέρωσης. Το ξαναλέω ότι ήταν η ίδια διαδικασία με την οποία γινόταν χρηματοδότηση πληθώρας δράσεων από το ΚΕΠΝΟ. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με την επαγγελματική του ιδιότητα. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Μπένος, καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το εργαστήριό του είχε πάρει από το 2011 μέχρι το 2012 άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ για να λειτουργεί ένα δίκτυο επιτήρησης γρήπης στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος Μπένος ήρθε μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, και τοποθετήθηκε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλου του ΚΕΛΠΝΟ. Και μας κουνούσε το δάχτυλο. Για το πώς γινόταν η χρηματοδοτήση του ΚΕΛΠΝΟ. Ενώ είχε πάρει μισό εκατομμύριο. Άνω του μισό εκατομμυρίου. Γίνεται, δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι δεν παίζονται, δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Δεν υποκριτές. Αλλά ακούστε, θέλω λίγο να το πω αυτό. Κάτσε, έχουμε και την περίπτωση. Να πω κάτι εγώ και θα πει την περίπτωση. Τα νέα. Για να καταλάβω όμως τι έχει συμβεί. Ο κύριος Πολάκης
έβαλε την κυρία Παπασπύρου. Κυρία Παπασπύρου, είναι, κυρία Παπασπύρου. Είναι γενική γραμματεύς δημοσίας διοικήσεως. Πειθαρίτρια δημοσίας διοικήσεως. Είναι η κυρία που αντικατέστησε τον κύριο Ρακιτζή. Η κυρία που αντικατέστησε τον κύριο Ρακιτζή. Με διαφορά του κυρίου Ρακιτζή, αυτή η υπηρεσία λειτουργούσε θεσμικά κανονικά. Επί κυρία Παπασπύρου έγινε ένα υποκατάστημα του ΣΥΡΙΖΑ για τους πολιτικούς σκοπούς του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα από την κυρία Παπασπύρου πλέον. Η κυρία Παπασπύρου είναι όργανο κομματικό και στο τέλος θα λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Το καθαρίζω. Και όσοι από την υπηρεσία συνεργούν στη συγκάλυψη εγκλημάτων, την υπηρεσία της επιθεωρήσεως εννοώ, κατά εντολή της κυρίας Παπασπύρου, θα λογοδοτήσουν και αυτοί. Και το λέω σήμερα να το ξέρουν. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Πρωτοσάλτε? Διότι είναι αδιανόητο ο εισαγγελέας να έχει ζητήσει από την κυρία Παπασπύρου να κάνει έλεγχο για τα 8 εκατομμύρια που παράνομα έχουν δοθεί στην εταιρεία φύλαξη του Κελπνό από τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Ρόζενμπερκ, και εδώ και μήνες ολόκληρους η κυρία Παπασπύρου να μας δουλεύει, να μην έχει στείλει ούτε έναν επιθεωρητή. Γιατί δεν στέλνει, προσέξτε? Γιατί όταν ο πρώτος επιθεωρητής επισήμως, κύριε Πρωτοσάλτε, πάρει στο χέρι το χαρτί όπου ο κύριος Ρόζενμπερκ πλήρωσε την εταιρεία φύλαξης με αντίθετη γνώμη της υπηρεσίας, και που ακούστε τι είπε στον κύριο Γεωργαντά όταν πήγε εξεταστική επιτροπή εκεί. Ακούστε να τρελαθείτε, κυρία Παπασπύρου. Ότι υπήρξε, λέει, προφορική ανανέωση της σύμβασης στο δημόσιο λογιστικό, όπου έχουμε ανεξάρτητη αρχή συμβάσεων, που για να πάρεις παράταση σύμβαση πρέπει να πάρεις άδεια από την αρχή και να αποδείξεις το πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη κτλ. Η κυρία Παπασπύρου είπε στην Εξεταστική Επιτροπή επισήμως ότι έγινε προφορική ανανέωση που απαγορεύεται διαροπάλου από τον νόμο. Και ένας εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει για την κυρία Παπασπύρου. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά τρελαίνομαι. Και το τονίζω, δεν είναι θέμα πλέον μόνο Παπασπύρου. Ένας Τριανταφύλλου είναι ο εναλλακτής. Πώς λέγεται, Τριανταφύλλου? Τριανταφυλλόπουλος. Τριανταφυλλόπουλος. Αν με ακούει ο κύριος Τριανταφυλλόπουλος, που έχει λάβει την εντολή ελέγχου και δεν την εκτελεί, να ξέρει ότι αν του δίνει εντολή η κυρία Παπασπύρου, παράνομη εντολή δεν νοείται στο δημόσιο και στο δίκαιο. Ναι. Και αν συγκαλύπτει ο κύριος Τριανταφυλλόπουλος, θα συνεννοηθούμε δικαστικά και με τον κύριο Τριανταφυλλόπουλο όταν έρθει η ώρα. Να είμαστε συνεννοημένοι εδώ. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μικροπολιτικός. Ακούστε τώρα. Να κάνουμε διάλειμμα. Μα τι διάλειμμα, εδώ μιλάμε για σπήρα. Ναι, δεν φαίνεται για σπήρα. Ότι, αλλά κάνουμε και τη δουλειά μας. Δεν μιλάμε για δικαιοσύνη, ναι. Μιλάμε για σπήρα. Ναι. Εγώ ένα πράγμα θα το αφήσω στο τέλος το δημοσίευμα του. Πάντως για όλα αυτά που είπε τώρα ο κ. Γεωργιάδης, ναι. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα για τους λόγους αυτούς καταθέσαμε ως Σωματείο Εργαζομένων μήνυση εις βάρος της κ. Παπασπύρου για συνέργεια σε απιστία εις βάρος του δημοσίου, για υπόθραψη εγκληματία και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μάλιστα. Πείτε μου και σας παρακαλώ, σας ακούω εδώ και καιρό. Κυρίως εσάς, λιγότερο τον κύριο Γεωργιάδη, παρότι και εκείνος το έχει πει. Αναφέρεται στο όνομα της κυρίας Υπουργού Τουρισμού. Η κυρία Υπουργός Τουρισμού, όταν ακούει το όνομά της, ρε παιδί μου, δεν λέει ποιος είναι αυτός ο πουλής καταρχάς. Τι είναι αυτά που λέει αυτός? Μα πήγα στον εξαστική. Αφού η κυρία Υπουργός ξέρει ότι λέμε αλήθεια. Ξέρει ότι λέμε αλήθεια. Το γνωρίζει ότι λέμε αλήθεια. Ναι. Γιατί έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Υπουργός και πήγε ΑΝΕΛ? Ήταν αντιμνημονιακή. Α, μάλιστα. Okay. Να πω κάτι. Ναι. Ότι θέλω να το πω για να ακουστεί. Πριν πει και το τελευταίο, αυτό που είναι φανταστικό, είναι απίστευτο που γίνει. Που γράφω ένα διάλειμμα. Ναι. Αυτό πρέπει να το πω όμως. Θέλω δημοσίως να εξάρω. Ναι. Γιατί το είπα πριν τον κύριο Γεωργαντά και δεν θα το ξεχάσω. Το πόσο στεναρή είναι η υπεράσπιση της αλήθειας αυτή την Εξεταστική Επιτροπή από τον συνάδελφό μου βουλευτή Κυλκής, τον κύριο Γεωργαντά. Αυτό σηκώνει όλη του το. Ο κύριος Γεωργαντάς έχει αναδειχθεί υπερασπιστής αληθείας. Χωρίς να ήμασταν κολλητοί ή τίποτα άλλο. Όμως κατάλαβε την αδικία. Κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον διαλύματος πρώτων διαφημίσεων, 4 εταιρείες.